μια εξαιρετική γυναίκα, ένας άνθρωπος πολύ ξεχωριστός, την οποία τη γνωρίζω πολλά χρόνια και πραγματικά το έργο της αξίζει να το γνωρίσετε κι εσείς, αν δεν το ξέρετε, περισσότερο και από κοντά. Είναι η Άννα Λαουτάρη Γκριζάλα, η οποία ως Άννα Λαουτάρη βέβαια πολλά χρόνια και σε πολλές εκπομπές, με παραμύθια για τα παιδιά, παιδαγωγός, συγγραφέας, είναι διεθνής ερευνήτρια παιδικής ζωγραφικής, βλεπόντων και τυφλών παιδιών. Αυτό έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι βραβευμένη και από την Ακαδημία Αθηνών για το συγγραφικό της έργο και από το Υπουργείο Υγείας για όλη αυτή την παιδαγωγική της δράση. Πολλά στοιχεία περισσότερα, αν θέλετε, μπορείτε να βρείτε βέβαια και στο ίντερνετ. Αλλά δεν πρέπει να παραλείψω να πω ότι έχει γράψει 38 βιβλία, που είναι επίσης, πολλά εξ αυτών είναι παραμύθια και τα υπόλοιπα είναι παιδαγωγικού χαρακτήρα. Άννα Λαουτάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα που θα κάνουμε, γιατί ξέρω την αγάπη σας και τη λατρεία σας στα παιδιά. Έχετε αφιερώσει τη ζωή σας, το πνεύμα σας, την καρδιά σας στα παιδιά. Και είδαμε ότι έχετε δραστηριότητα και στα τυφλά παιδιά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε και να μας πείτε καταρχήν, να μου πεις Άννα μου, είσαι καλά? Ευχαριστώ πολύ καλά, Εύα μου, και χαίρομαι που με φιλοξενείς στην τόσο ωραία εκπομπή σου, πάντα δραστήρια βέβαια. Η αγάπη σου για τα παιδιά σήμερα, πες μου και τίποτε. Είναι μεγάλη, 50 χρόνια κοντά στα παιδιά. Ήμουν νέα και γέρασα, αλλά τα παιδιά πάντα με έχουν να αισθάνομαι σαν παιδί και να θέλω ακόμα να δημιουργήσω. Και θα δημιουργήσω. Τους έδωσα, αλλά και μου δώσανε πολλά τα παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, όταν όχι μόνο που δίνεις τα παιδιά, αλλά και που παίρνεις από τα παιδιά. Θα ήθελα, Εύα μου, σήμερα να κάνουμε συζητήσεις διάφορες, συζητήσεις που είναι και η επικαιρότητα αυτή η σημερινή, αυτές τις μέρες μας, που πραγματικά μας έχει έτσι γεμίσει με θλίψη, αλλά πιστεύω ότι μετά από την καταιγίδα βγαίνει το ουράνιο τόξο και θα βγει το ουράνιο τόξο. Θα βρεθεί το φάρμακο. Αποκλείεται μετά από αυτή τη δοκιμασία. Είσαι ένας άνθρωπος που πιστεύεις βαθιά και στη μικρή ηλικία, αλλά και στη μεγαλύτερη. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχεις ένα όνειρο και ήθελα να μας μιλήσεις γι' αυτό το όνειρο και θα επανέλθουμε στα παιδιά. Ποιο είναι το όνειρό σου? Ούτε ξεβάκι μου. Μέχρι σήμερα έγραψα 37 βιβλία για παιδιά, παιδικά τραγούδια με ενορχίστρωση, ποίηματα για τα παιδιά, παιδικές χαρές οργάνωσα, εκπαίδευσα πολλούς παιδαγωγούς πάνω στο παιχνίδι, που είναι τόσο σημαντικό για τα παιδιά. Μέσα από το παιχνίδι μαθαίνει το παιδί να ζει. Παίζω και μαθαίνω. Μια ολόκληρη ζωή ήταν η δική μου, να γράφω για τα παιδιά, να τραγουδάω για τα παιδιά και προπαντός να παίζω. Μου άρεσε να παίζω μαζί τους, βρεφάκι μου. Έγραψα ωραία τα λαογραφικά μου, τα παραδοσιακά παιχνίδια. Δεν περνάς, κύρα Μαρία, ένα λεπτό κρεμμύδι. Πόπο παιχνίδι, πόπο, τι ωραίες εποχές που έζησα κοντά στα παιδιά. Πολλά μου δώσανε. Και ευχαριστώ όλα τα παιδάκια του κόσμου. Όλα τα παιδιά του κόσμου. Βέβαια, με ρώτησε, Σεβάκι μου, κάπως εννοούσες την αρχή και το τέλος της ζωής. Η αρχή είναι το παιδί και το τέλος είναι ο παππούς και η γιαγιά. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα, αφού έδωσα όλα αυτά στα παιδιά, μήπως πρέπει λίγο να δω και τους παππούδες και τις γιαγιάδες, οι ολίμπιοι αυτοί, στυροβάτες μας. Αυτές τις ημέρες ήδης ακούσαμε πολλά από το δυσάρεστο γεγονός. Και όλοι λέγανε για τους παππούδες, αν πρέπει να μπουν στην εντατική, αν όχι. Δεν έχουμε εμείς το δικαίωμα, όποτε ο Θεός θα τους πάρει.
όποτε τους κάνει νεύμα από τους ουρανούς. Και τότε θα πούνε, γεννηθείτε το θέλημά σου, δόξα τω Θεώ. Ας τους αφήσουμε λοιπόν, ώσπου να έρθει η ώρα τους. Ας τους δείξουμε την αγάπη μας, τη στοργή μας. Και Εύα μου, και από παλιά θυμάσαι που σου έλεγα το όνειρό μου, θα είναι ίσως και το κύκνο άσμα μου, έτσι θα το πω αυτό. Ήθελα να κάνω ένα πανελλήνιο σύλλογο αφιερωμένο στον παππού και στη γιαγιά. Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα. Και έτσι απορώ. Δώσανε στις λιοβάτες της οικογένειας. Και θυμάσαι που είχες πει, Άννα, ναι, όταν θα το ξεκινήσεις θα το υποστηρίξεις. Και εγώ, Ανούλα μου, επειδή σε ένα χρόνο μέσα έχασα και τους δύο μου γονείς, ονειρεύτηκα αμέσως μετά ότι θέλω να κάνω ένα φεστιβάλ για την τρίτη ηλικία. Και όταν μου είπες ότι θες να κάνεις εσύ το σύλλογο για τον παππού και τη γιαγιά, λέω θα τα παντρέψουμε και όσοι θέλουν μαζί μας να έρθουν. Θα έρθουν, θα είναι πανδεσία. Θα θυμηθούν εκείνα τα ωραία παλιά τραγούδια, τα παραμύθια του παππού. Έχεις φαντασία και κάποιοι άνθρωποι θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι πραγματικά αξίζει να γίνει ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στον παππού και στη γιαγιά, όπως και ένας πανελλήνιος σύλλογος που θα έχει ένα καταπληκτικό καταστατικό και θα έχει άρθρα που θα τους υποστηρίζουν. Υποστηρίζει ο σύλλογος μέσα από τα άρθρα του παππού και της γιαγιάς. Ξέρεις, Άννα, από την αρχαιότητα, την τρίτη ηλικία την είχανε σε πολύ, σε ενεργή θέση. Είχαν τη γερουσία, δίνανε προτεραιότητα στην τρίτη ηλικία, γιατί είχε τη σοφία. Είχε όλο αυτό το πάθος για να προσφέρει πια μετά από την πορεία και τα βιώματα που έζησε. Πολέμους, κατοχή, αγωνίες να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να κερδίσουν τη ζωή από το τίποτα. Και ορθοποδήσανε και φτάσανε σε ένα μονοπάτι που δεν είναι απλά να επιβιώσουν, δηλαδή να παρατείνουν τη ζωή, αλλά να δώσουν περιεχόμενο σε αυτή τη ζωή, προσφοράς. Και ζούμε σε μια κοινωνία που δεν τους δίνει την απαιτούμενη σημασία και αξία. Και ξέρεις ποιο είναι το πράγμα. Ότι και εμείς σε λίγο εκεί θα είμαστε. Όλοι θα είμαστε. Αν έχουμε την τύχη να φτάσουμε να γεράσουμε, να μεγαλώσουμε. Και πρέπει έτσι να τους δείξουμε περισσότερη στοργή, περισσότερη αγάπη. Και αυτός ο σύλλογος να γίνει, θα τους προστατεύσει περισσότερο. Θα τους δώσει μια ανακούφιση ότι τους προσέχουμε περισσότερο. Τους αξίζει, Εύα μου, τους αξίζει. Μόλις τελειώσει η καταιγίδα, μόλις τελειώσει αυτή η μπόρα. Και είναι ωραίο αυτό το μήνυμα που λένε ότι μένουμε στο σπίτι μας. Εκεί θέλω να πω το εξής. Μένουμε στο σπίτι μας, το σπίτι. Εύα μου, πόσες φορές τώρα το λέμε, πόσες φορές όμως είμαστε στο σπίτι και είμαστε λίγο αχάριστοι και γκρινιάζαμε και γινόμαστε φυγάδες και αφήναμε πίσω το σπίτι. Να λοιπόν τώρα μαζευτήκαμε στο σπίτι, βλέπουμε τους άδειους τοίχους, δεκοράρουμε λίγο, κάνουμε περισσότερο ένα καλό φαγάκι, ζούμε μέσα και μέσα από αυτό θυμόμαστε τις ωραίες στιγμές που περάσαμε. Ίσως αυτό δεν ξέρω. Πολλές φορές κάθομαι και λέω, μέσα στο σύμπαν, αυτός ο επισκέπτης που ήρθε, ξέρεις, λίγο βλέπω σαν ένα παραμύθι, έλεγε να το λίγο κάνουμε ένα τρυφερό χιούμορ. Λέω πολλές φορές ένα παραμύθι. Και ήρθε ο λύκος έξω από την πόρτα μας και μας χτυπούσε. Ενώ για το κορονοϊό. Και εμείς λοιπόν του λέγαμε, φύγε, φύγε λύκε, γιατί θα έρθει το φάρμακο, που η επιστήμη ανά τον κόσμο ξημεροβραδιάζεται να το βρει. Και τότε λύκε μου, πρόσεξε, δεν θα μπορέσει να μας φας. Θα γλιτώσουμε από τα νύχια σου. Και ο λύκος, όπου φύγει, φύγει, γιατί φοβήθηκε. Το είπαμε έτσι γλυκά σαν παραμυθάκι αυτό το κορονοϊό.
που ξέρεις τι να σου πω, Μάκη μου, θυμάμαι κάποτε που αρρώστησα, το κρύβο, είναι ευλογία Θεού, από τον καρκίνο. Ένα, ούτε έκλαψα, ούτε γκρίνιαξα. Όλοι απορούσαν γύρω μου με την, πώς το αντιμετώπισα. Δεν τον αγρίευα, δεν τον θύμωνα. Και ίσως γι' αυτό ζω 22 χρόνια και δημιουργώ και θα δημιουργήσω ακόμα. Διότι του έλεγα, έλε τώρα, εμείς είμαστε φίλοι, θα τα πάμε καλά. Έτσι λοιπόν, αυτό που μας έχει βρει, ας μην το θυμώνουμε πολύ. Ας λέμε, Θεέ μου, βοήθησέ μας. Γιατί πιστεύω ότι και η προσευχή έχει τη δύναμη, μην το ξεχνάμε και αυτό. Η επιστήμη βέβαια, η επιστήμη είναι επιστήμη. Αλλά και ο Θεός από πάνω, κάτι από εκεί είδε. Αλλά πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έχουμε καλούς γιατρούς, αρκετοί από αυτούς ευαίσθητοι και απανανθρώπινοι, όλοι τους είναι καλοί, και οι νοσοκόμες, και οι κυρίες της καθαριότητας, όλοι προσπαθούν, όλοι, όλοι μας. Αυτό τον καιρό, πραγματικά, ο άνθρωπος έδειξε το πρόσωπο που κρύβει πίσω από τη μάσκα του άγχους, της καθημερινότητας που σε αποδιοργανώνει και σε αποπροσανατολίζει. Σαν θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ξεχάσουμε αυτό που περάσαμε, Άννα μου, μετά. Το κοίταξε, θα μείνει, πιστεύω, στην ιστορία. Γιατί είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Δεν είναι, τέλος πάντων, μια ασθένεια που ήρθε σε μια χώρα. Θυμάμαι, επιόθωνα, είχε πέσει χολέρα. Και έφευγαν οι άνθρωποι, ιστορικά από ό,τι διαβάζηκαμε έτσι μια έρευνα για τον εθνικό κήπο και κάπου από εκεί πέρα όλο η Αθήνα και τα λοιπά, έφευγαν κάθε μέρα πολλοί άνθρωποι. Ήταν, ας πούμε, στην Ελλάδα, Βρεβάκι. Αυτό το πράγμα που είναι από άκρη σ' άκρη της οικουμένης στον πλανήτη Γη. Ξέρεις τι έχω πάθει, άκου τώρα κάτι καλό. Εγώ βέβαια έχω πάντα να ασχοληθώ με κάτι. Να γράψω, να διαβάσω, να μαγειρέψω, να. Βάζω κάτω στο πάτωμα τον παγκόσμιο χάρτη. Επειδή έχω κάνει ένα ταξίδι, ο ταξιδευτής Αγάπης και Ειρήνης, ένα καταπληκτικό βιβλίο για παιδιά, έχει μεταφραστεί σε 9 γλώσσες. Πανέμορφο, λέω, Θεέ μου, τι αριστούργημα. Και όταν το έγραφα τότε, είχα το χάρτη κάτω και ταξίδευα από άκρη σ' άκρη, άκρη, άκρη της γης. Το ξανάβαλα πάλι κάτω και πάω εκεί πέρα στα νησιά του Ειρηνικού. Κάτι βλέπεις, κάτι κουκιδίτσες. Πάω στα νησιά του Ατλαντικού. Πάω στον Ινδικό ωκεανό. Μικρά, μικρά, μικρά νησάκια. Και λέω τώρα, σε αυτό το μικρό νησάκι που είναι σαν μια μικρή κουκίδα, έχει πάει ο κορονοϊός. Έχει πάει. Σίγουρα θα έχει πάει, γιατί τουλάχιστον παντού λένε ότι έχει πάει. Δεν έχει πάει. Σίγουρα έχει τη δυνατότητα να πάει, άμα θέλει. Είμαι από το σύμπαν. Από το σύμπαν. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Όλοι βέβαια βρισκόμαστε σε μια μικρή, κάτι μικρό έτσι στεναχώρια ασφαλώς είναι, σε μια αβεβαιότητα. Τα σχολεία έκλεισαν, τα πανεπιστήμια, αλλά για να δούμε, μήπως και αυτό που μας ήρθε κάπως λίγο μας κάνει να ψάξουμε στα ενδόμηχα της ψυχής μας, στην αυτογνωσία μας, να δούμε τα πρέπει και τι δεν πρέπει. Είναι τόσα πολλά. Τόσα πολλά, Εύα μου. Άννα μου γλυκιά, αυτό που πραγματικά θα πρέπει να μας, τουλάχιστον να μας ευχαριστήσει, είναι ότι αυτό το διάστημα η γη μας ξεκουράστηκε, όπως λένε και οι επιστήμονες. Είδαμε τον ουρανό καθαρό, είδαν και σε άλλες χώρες του κόσμου, τα δάση να αναπνέουν. Τα ζώα, τα φυτά, δηλαδή σαν να έπρεπε να κάνει ένα διάλειμμα ο άνθρωπος από αυτήν όλη την... Ναι. Μέσα από, άλλα,
από αυτόν τον πόνο. Βέβαια. Μέσα από αυτόν τον πόνο. Αναλογίζομαι πολλές φορές και λέω, εμείς προς το παρόν, εντάξει, δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αφού εμείς δεν το έχουμε, ας ρίξουμε κοντά τους, να τους δείξουμε ότι το πρόβλημά τους είναι και πρόβλημά μας. Δεν τους ξεχνάμε. Νύχτα μέρα σκεπτόμαστε αυτούς που έφυγαν, αυτούς που έγιναν καλά, αυτοί που φοβόμαστε, γιατί είναι φυσικό να φοβόμαστε. Ο φόβος είναι φυσιολογικό στον άνθρωπο, το συναίσθημα αυτό είναι φυσιολογικό. Γιατί άμα δεν φοβάσαι και λίγο, ρε παιδάκι μου, δεν είσαι πια και ανέστητος, ο φόβος και αυτός σου δίνει μια σύνεση, γίνεσαι συνετός μέσα από το φόβο. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, έχεις μια επιφύλαξη. Γιατί εγώ είμαι φοβητσιάρα, βέβαια το λέω, αλλά μέσα από το φόβο προλαμβάνω πολλά άσχημα πράγματα. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Θέλω, Ευάκη, το μουσείο να το δουν όλα τα παιδιά, ειδικά αυτή την εποχή. Α, γιατί αυτό, σε αυτό είμαι χορηγός και δημιουργός. Χορηγός. Άννα μου, να πούμε για το μουσείο, δεν το είπα. Ότι έχεις κάνει ένα ψηφιακό μουσείο για παιδιά, το οποίο θα γράψει την διεύθυνση κάτω από το βίντεο μας, μόλις βγει στο YouTube. Εκεί κάνουν ακριβώς τι γίνεται με αυτό το μουσείο, αυτό το ψηφιακό μουσείο. Είναι ζωγραφικής, είναι τι είναι. Ναι, έργα παιδικής ζωγραφικής από όλο τον κόσμο, κάπου 100 έργα ζωγραφικής φαίνονται μέσα. Βέβαια με την ανάλογη τεχνολογία πώς θα βγάζουν και πώς θα τακτοποιούν, πώς θα βλέπουν. Έχει ενότητες, δηλαδή η ζωγραφική των βλεπόντων έχει την ενότητα ο πολιτισμός της χώρας μου. Κάθε παιδί έδωσε από τη χώρα τον πολιτισμό. Έχω τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θαύμα, δηλαδή ήταν έργα ζωγραφικής. Έγινε ένας διαγωνισμός τότε το 2004 που τα παιδιά από όλο τον κόσμο έχουν απεικονίσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Αθήνα παραδίδει την Ολυμπιακή Φλόγα στο Πεκίνο. Το οποίο τώρα θα το βάλω γιατί κάπου θέλω να ταξινομήσω. Γιατί κάναμε σαν έκθεση μια ωραία συνεργασία Κίνα και Ελλάδα. Στείλαμε 100 έργα ζωγραφικής ελληνικά και εκεί μας έστειλαν 100 κινέζικα. Και είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια, πολύ ωραία. Ήταν και μια σαν φιλία. Τι δουλειά έχεις κάνει, λέω. Πολύ δουλειά έχεις κάνει, κορίτσι μου. Και για τα τυφλά παιδιά αυτών, βέβαια, που είναι ένα υπέροχο έργο, πρωτοποριακό σε όλο τον κόσμο. Τιμά την Ελλάδα μας διεθνώς. Για σκέψου μία έρευνα για τα τυφλά παιδιά. Μέσα εκεί θα το δούνε. Οι ψυχολόγοι, οι παιδαγωγοί, οι οφθαλμίατροι είναι τα κείμενα μέσα και είναι βέβαια τα έργα των παιδιών. Πες μου λίγο για την εμπειρία σου από τα τυφλά παιδιά. Κοίταξε, η εμπειρία μου ήταν η εξής. Το 81 είχα πάει κάτω στα τυφλά παιδιά στη σχολή στην Καλλιθέα. Θυμάμαι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ζωγραφική τυφλών παιδιών στην Ελλάδα. Πρωτοποριακά, όταν ήμουν στο Λονδίνο, κάποιος Ολλανδός μάζεψε 8 τυφλά κορίτσια και πώς του ήρθε η ιδέα να τις δει εάν ζωγραφίζουν. Το κατόρθωσε. Είδα την έκθεση των κοριτσιών. Εμπνεύστηκα από εκεί και λέω γιατί να είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Θα πρέπει να γίνει μια έρευνα διεθνή. Για να γίνει όμως, εγώ πήγα στα παιδάκια κάτω, η μάμη πήγαινα κάθε Σάββατο. Η εποχή εκείνη ούτε ζωγραφική υπήρχε, γιατί που κάνουν τα παιδάκια κάτι, ξέρω εγώ, με σκούπες κτλ. Και ενθουσιάστηκαν τα παιδιά. Και εγώ βέβαια πολύ χαρούμενη. Βέβαια, η όλη αυτή εργασία υπάρχει και μέσα στο ψηφιακό μουσείο, πώς ας πούμε ακριβώς, πώς γίνεται η όλη εργασία, πώς ξεκινούν τα παιδιά, αλλά να σου πω έτσι λίγο γρήγορα, παραδείγματος χάρη. Λέω, παιδιά, σας αρέσει το πορτοκάλι? Ναι, ναι, πολύ κυρία, να μας αρέσει πολύ το πορτοκάλι. Για να το ζωγραφίσουμε, αλλά παιδιά, να το ζωγραφίσουμε, πώς θα το ζωγραφίσουμε, να το πιάσουμε στα χέρια. Τι είναι, λέγανε στρογγυλό, ξέρουν τα παιδιά. Πολύ ωραία στρογγυλό.
και να το μυρίσουμε, το μυρίσαμε. Το χρώμα του τώρα εκεί, πώς θα το εδίναμε να το καταλάβουν, παιδιά. Εφόσον το πορτοκάλι, λες πορτοκαλί χρώμα. Ο καφές, παιδιά, δηλαδή η γη, παιδιά, είναι το καφετή χρώμα. Πώς θα έχουν την αντίληψη στο χρώμα, αφού δεν το βλέπουν. Μυρίστε τον καφέ. Καφέ, μιλάμε για τον καφέ. Αυτό λοιπόν το καφέ το χρώμα. Δηλαδή μέσα από εκεί, από την όσφρηση, την αφή και την αποή πολλές φορές, γιατί το τυφλό παιδάκι ασφαλώς, η μαμά θα του πει το πρωί, έλα τώρα, αχ, τι ωραίος που είσαι γλυκιά μου, κοριτσάκι μου, τι ωραίο κόκκινο φόρεμα φοράς, και τα ωραία σου κόκκινα παπουτσάκια, και μέσα λοιπόν βλέπεις και από την ακοή, τα παιδιά, ακόμα και τα βλέποντα, και τα βλέποντα το κόκκινο, γιατί συνεχώς, αν είναι το φόρεμα κόκκινο, και τέλος πάντων έχει τόσα πολλά στοιχεία μέσα, που είναι ατέλειωτες οι ώρες να μιλάς και να καταλάβεις. Μέσα όμως από το ίντερνετ, μέσα από το Διεθνές Ψηφιακό Μουσείο, μέσα εκεί έχει όλες τις θεωρίες, τα έργα των παιδιών, και θα είναι πολύ καλό τα παιδιά, ειδικά τώρα αυτή την εποχή, να ανοίξουν, να δουν το Διεθνές Ψηφιακό Μουσείο Παιδικής Ζωγραφικής. Βέβαια, κοίταξε, Εύα μου, το όνειρό μου ήταν κάπου να γίνει σε ένα χώρο. Δεν κατόρθωσε να εμποδώσει. Όμως, αφού πια λίγο είχα απογοητευτεί που θα βρούμε χώρο, δεν μπορούσε να γίνει ένα διεθνές παιδικό μουσείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι ατυχία που δεν έγινε. Ειλικρινά το λέω. Αλλά και εκεί την ώρα λέω, πρέπει. Και μου ήρθε πάντα αυτή η έμπνευση. Όπως μου ήρθε και για τα τυφλά παιδιά στο διεθνή χώρο. Άλλο ο Ολλανδός που ζούσε στο Λονδίνο έκανε με 7 τυφλά κοριτσάκια. Εγώ ξανύχτηκα, πήγα πρώτα εδώ στην Ελλάδα, έψαξα, κάναμε αυτά, πήγαινα και λέω θα προχωρήσω, θα πετάξω. Τώρα, σαν αεροπλάνο που το φοβάμαι, σαν αερόστατο, τέλος πάντων, σαν περιστέρι της ειρήνης που λατρεύω την ειρήνη και έχω κάνει όλες οι εκθέσεις, είτε των βλεπόντων είτε των τυφλών παιδιών, ήταν αφιερωμένη πάντα στην ειρήνη. Ήταν δηλαδή η Παγκόσμια Διεθνής Παιδική Εκθεσμοθετική αφιερωμένη στην ειρήνη, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Κάνει. Θυμάσαι παλιά, πόσα χρόνια πάλι. Θα συναντηθούμε πάλι μετά από 25 χρόνια εδώ. Σίγουρα θα ξανασυναντηθούμε. Δεν το βάλουμε κάτω ούτε εγώ ούτε εσύ, Εύα μου. Και προχώρησα, άνοιξα τα φτερά μου, βγήκα έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Και ερχόντουσαν λοιπόν έργα ζωγραφική από όλες τις χώρες του κόσμου, που κάνουν ωραίες διεθνείς εκθέσεις. Τι όμορφες εποχές, τι ωραίες εποχές αυτές. Αλλά μένουν αυτές οι εποχές μέσα στο μουσείο, μέσα από το ίντερνετ. Και είπα, εφόσον λέω δεν μπόρεσε να γίνει μέσα σε ένα χώρο, να το πάλι. Η τύχη βοήθησε για τα παιδιά, όχι για μένα, θα το βλέπουν απάθεις αντιστοιχουμένες θα βλέπουν. Και θα είναι πολύ, νομίζω, καλό αυτό που έγινε, να το βλέπουν τα παιδιά, Εύα μου. Έτσι είναι. Άννα μου γλυκιά, επειδή θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Ώρες. Μην ξέρεις να δώσεις τις στο σύλλογο, σε παρακαλώ, όταν τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Μόλις τελειώσει, τον βάζουν μπροστά. Ο σύλλογος... Χιλιάδες. Τι να σου πω, το τι θα τους κάνουμε... Ωραίες διαλέξεις, ωραία προγράμματα παιδαγωγικά, πώς να απασχολούν τα εγγονάκια. Θα έχει περιεχόμενο και θα έχει πολύ αγάπη για τον παππού και τη γιαγιά. Και πάνω απ' όλα να καταλάβει και ο παππούς και η γιαγιά, και το κράτος βέβαια, η πολιτεία, και ο παππούς και η γιαγιά, ότι η εξέλιξη του ανθρώπου δεν τελειώνει παρά μόνο τη στιγμή που αφήνει την τελευταία του πνοή. Ανούλα, ναι. Θέλω να δώσεις ένα μήνυμα στους ανθρώπους που μας θα σε παρακολουθήσουν για το από πού αντλείς όλη αυτή τη δύναμη, το κουράγιο, και φαντάσου ότι υπάρχουν γυναίκες στην ηλικία σου, στην ηλικία μας, που... Να κάνουμε και ένα ωραίο κομπλιμάν, έτσι. Όλα χρειάζονται, όλα είναι μέσα στη ζωή, αγάπη μου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι κοπλιμέντο. Εγώ θέλω να σου πω ότι σε βρίσκω... Είναι το πραγματικότητα για σένα. Έχουμε συζητήσει με κομπλιμέντο. Είναι η πραγματικότητα.
Και εγώ σε βλέπω σήμερα πραγματικά με την ίδια ομορφιά και φρεσκάδα που ήσουν πριν από 25 χρόνια που σε γνώρισα. Λοιπόν, γιατί η ακτινοβολή... Τα παιδιά με έχουν κάνει έτσι, στο λέω. Ούτε κρέμες βάζουν, ούτε λίφτη, τίποτα, τίποτα από αυτά. Τίποτα, πίστεψέ με. Τα παιδιά. Ξέρεις, να θυμηθώ ένα γεγονός για να τελειώσουμε, είναι πολύ σημαντικό. Θυμάμαι την αείμνηστη Χουρδάκη Μαρία, που είχε σχολή γονέων. Σχολή γονέων, λοιπόν, οι μαμάδες ήταν σε μία αίθουσα εκείνο το απόγευμα που τους κάνανε ομιλίες και τα λοιπά. Εγώ κρατούσα τα παιδάκια με τις δυσκές ανάγκες. Τι ευτυχισμένες στιγμές. Αυτά μου ήταν η ζωή μου. Και θυμάμαι, βρέβα μου, όταν περνούσα τη σκουφά, και ξέρεις, η σκουφά έχει καταστήματα με καθρέφτη. Και εγώ να θέλω, ρίχναμε και μια ματιά στον καθρέφτη. Πρόσεξε και έβλεπα το πρόσωπό να λάμπει. Τα μάγουλά μου να είναι ροζ, τα μάτια μου να στράφτουν. Τα παιδιά με έκανα να είμαι λαμπερή. Τα παιδιά είναι τόσο σπουδαία. Εκείνα τα αστεία τους, εκείνο το χιούμορ τους. Παναγία μου, τι γέλια κάνουν με τα παιδάκια. Θέλω με τα τον παππούς και η γιαγιά είναι σαν παιδάκια. Και αποφάσισα τώρα, αφού έδωσα τόσα στα άλλα, εξακολουθώ βέβαια θα δίνω, αλλά ας ρίξω το βάρος λίγο στα παιδάκια του παππού και την που είναι σαν παιδιά με παιδάκι μου. Θυμάσαι παλιά είχαν ένα κύρος, μας καθυλώνανε και όταν εμείς μεγαλώσαμε και αυτά τα καημένα γεράσαμε, κάθονται και μας ακούνε χωρίς να φωνάζουν, χωρίς να μας μαλώνουν. Πολύ, είναι τόσο τρυφερά να τους βλέπεις, να μην σου βγάζουν φωνή όπως πρώτα. Άννα Λαουτάρη, είναι μεγάλη τιμή να μιλάω μαζί σου και εύχομαι σήμερα για όσους σε δούνε να καταλάβουν έστω λίγο την προσφορά σου και ιδίως η πολιτεία σήμερα, παρόλο ότι είχες βραβευτεί κάποτε από την Ακαδημία Αθηνών και από το Υπουργείο Υγείας, επειδή τώρα ίσως να έχει ξεχαστεί αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει έστω και τώρα να δώσουν μία σημασία σε αυτό το όνειρό σου. Να κάνεις αυτό το σύλλογο για τον παππού και τη γιαγιά. Για τους ανθρώπους που είναι ακόμη μάχημοι και ενεργοί μέχρι τέλος. Είναι κοινωνικό έργο. Είναι ανθρωπιστικό έργο. Χρειάζεται ο σύλλογος αυτός. Έτσι. Πιστεύω ότι θα μαζέψω καλούς συνεργάτες και θα το φτιάξουμε και βάκει οπωσδήποτε θα μας συμπερασταθείς σε αυτό το έργο. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, είναι τιμή μου. Παίρνω την αγάπη μου και την εκτίμηση σε όσους αυτή τη στιγμή βλέπουν την ωραία μας συντροφούλα, το ωραία μας τετατέτ, το κοινωνικό και το μουσείο. Μην ξεχάσουν να δουν το μουσείο τα παιδιά και οι ψυχολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, οι ζωγράφοι, γιατί είναι ένα όμορφο έργο. Από άκρη σ' άκρη της Οικουμένης, Παππούα, Φιλή Παππούα, Αυστραλία, οπουδήποτε. Α, και ξέχασα να σου πω ότι το βιβλίο των παιδιών, των τυφλών παιδιών και ζωγραφική, έγινε με την πρώτη έκδοση. Είχαμε τη μεγάλη τιμή από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη. Έφυγαν 3.000 αντίτυπα σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου. Η δεύτερη έγινε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έγινε το, δεν θυμάμαι το πριν, νομίζω, 2006, ναι, δεν έχει σημασία. Έφυγαν πάλι, πέταξαν σαν περιστέρια σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου. Πού να σου πω, πώς το πιο μακριό στην Ταϊτή πήγανε. Ως την Αϊτή, άλλη Ταϊτή, Αϊτή. Ως την Φιλή Παππούα. Για σκέψω να πάει στην βιβλιοθήκη της Φιλής Παππούα. Το βιβλίο. Καταπληκτική. Υπάρχουν και καλύτεροι από μένα. Σε ευχαριστώ, Ευάκη μου, για την πληροφορία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, γλυκιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.